Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Άννα Θανασιάδου και σας καλωσορίζω στο Ανθοπολείο Θέμης. Θα μιλήσουμε για μπομπονιέρα, φυσική, με φυσικά λουλούδια. Είναι κάτι που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πρωτότυπο και ειδικά περισσότερο με το κομμένο λουλούδι, γιατί γλαστράκι πιθανώς έχουμε δει όλοι σε κάποια άλλη βάφτιση, σε γάμο που ενδεχομένως να έχουμε παρευρεθεί. Αλλά αυτό που νομίζω ότι είναι ακόμη πιο ιδιαίτερο και πρωτότυπο είναι με φυσικό κομμένο λουλούδι όμως. Και θα ήθελα να δείξω μερικά πραγματάκια. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε μία μπομπονιέρα κρεμαστή και το φυσικό λουλούδι είναι η γυψοφύλλη. Όλα αυτά θα ήθελα να πω ότι μπορούν τα χρώματα να αλλάξουν ανάλογα με τα υπόλοιπα, με τον ηθικό, με το ύφος του στολισμού, όλα αλλάζουν. Εδώ πέρα κάτι πολύ ιδιαίτερο και είναι και τα χρώματα, η πέρλα και αυτό εδώ πέρα το χρώμα της μέντας είναι η απόλυτη τάση για το 2014. Και να πάμε σε κάτι άλλο, θέλω να τονίσω ότι όλες αυτές οι μπομπονιέρες που βλέπετε είναι με φυσικά λουλούδια, ιδιαίτερες, δεν είναι, θα έλεγα ότι είναι, απευθύνεται για λίγα κομμάτια, δεν είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να ανταποκριθούμε για κάποιον που θέλει πάρα πολλές μπομπονιέρες, γιατί γίνονται τις ολοκλήρου από εμάς. Βλέπουμε μία μπομπονιέρα η οποία εδώ πέρα έχει σαν βάση τη δαντέλα και είναι συνδυασμένη με λίγο χρυσό. Είναι μία μπομπονιέρα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και τώρα από εδώ και πέρα το καλοκαίρι, αλλά ακόμη και ξένα, παρόλο που έχει χρυσό, δεν είναι τόσο πολύ ώστε να βαραίνει την μπομπονιέρα. Θα μπορούσε όμως να είναι και μία μπομπονιέρα για ένα χειμωνιάτικο γάμο. Μετά εδώ πέρα βλέπουμε κάτι άλλο, βλέπουμε σε πουγγί με ένα γλαστράκι και την μπομπονιέρα στο πλάι. Αυτό είναι πολύ ωραίο, θα μπορούσε να μπει και για κάποιον που έχει καλεσμένους, αυτούς που είναι στην εκκλησία, πρόκειται να είναι και οι ίδιοι στο κέντρο, θα μπορούσε να μπει επάνω στο πιάτο ή θα μπορούσε ακόμη να μπει στο κέντρο του τραπεζιού και έτσι να είναι διπλή η δουλειά του, δηλαδή διπλός ο ρόλος, να είναι και διακόσμηση του τραπεζιού, αλλά και να δοθεί μετά στον κάθε καλεσμένο. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και αυτό εδώ πέρα το πουγγί, που εδώ πέρα όμως είναι με φυσικά λουλούδια, είναι με το ζουμπούλι που έχει άρωμα, το οποίο ζουμπούλι βγαίνει και σε λευκό, βγαίνει και σε ροζ, δηλαδή τα χρώματα θα μπορούσαν να αλλάξουν, θα μπορούσε να είναι, αυτή η μπομπονιέρα θα μπορούσε να την δώσουμε και σε μία βάφτιση για αγοράκι ή για κοριτσάκι, αλλά θα μπορούσε να γίνει και σε γάμο εάν το ζουμπούλι ήταν λευκό, για κάποιον που θέλει κάτι σε φυσικό, με λευκό ζουμπούλι, το τσουβάλι, τα κουφετάκια έτσι να κρέμονται και όπως είπα θα μπορούσε και στο τραπέζι στο κέντρο να μπει, αλλά και να την δώσουν στην εκκλησία. Εδώ πέρα αυτή η μπομπονιέρα είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι με δερμάτινο και το τριαντάφυλλο εδώ πέρα είναι με γκλίτερ, το οποίο γκλίτερ θα μπορούσε να βγαίνει και σε άλλα χρώματα, σε ασημί, βγαίνει σε φούτσι, σε διάφορα εν πάση περιπτώσει και είναι κάτι πολύ γκλάμουρος και ίσως πιο αριστοκρατικό, πιο ιδιαίτερο για μια Μητρόπολη. Θα μπορούσε αυτή η μπομπονιέρα να δείξει πάρα πολύ ωραία σε μια εκκλησία όπως η Μητρόπολη. Σε τέτοιο στυλ πάντως, όχι σε μια εκκλησία που έχει σαν βάση της την πέτρα, δηλαδή κάποια πιο παραδοσιακή εκκλησία. Αυτή εδώ πέρα η μπομπονιέρα είναι ένα τσαντάκι, το οποίο προορίζεται για βάφτιση, φυσικά για κοριτσάκι, πολύ όμορφο, ιδιαίτερο. Το ίδιο αντίστοιχο και για αγοράκι. Εδώ πέρα έχουν τοποθετηθεί τα κουφέτα μέσα στο τσαντάκι και αυτό εδώ πέρα πάλι επίσης θα μπορούσε να μπει και στο τραπέζι για κάποιον που θέλει να κάνει μετά, για κάποιον που έχει τους ίδιους καλεσμένους και στην εκκλησία και στη δεξίωση μετά, με ένα ευχαριστήριο να ευχαριστήσει τους καλεσμένους.